Ο κύριος Σοφιανός είναι μαζί μας. Τους ευχηθούμε καλή χρονιά. Μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γεια σας, κύριε Σοφιανέ. Δύσκολα μπαίνει και το 2024, έτσι, με αρκετά θέματα τα οποία έχει ανοίξει την ατζέντα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να ρωτήσω κάτι για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό. Γιατί... τα λένε μη κρατικά, τα λέω κερδοσκοπικά. Παίζει με τις λέξεις κυβέρνηση. Όπως τα λέει η κυβέρνηση, τα λέω εγώ. Μπορέσει να περάσει την μετατροπή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακή αγορά πτυχίων. Ουσιαστικά αυτό είναι το νομοσχέδιο που θα επιχειρηθεί και στηρίζεται σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την αντιδραστική τομή που θέλει να κάνει. Στα άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό το μέτρο το οποίο μεθοδεύει όλη αυτή την περίοδο. Θεωρούμε ότι θα συναντήσει την μαζική αντίσταση, άρνηση, διάθεση αγωνιστική της πλειοψηφίας των φοιτητών και των πανεπιστημιακών και των εργαζόμενων στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί το κρίσιμο ζητούμενο σήμερα είναι ο αγώνας για να αναβαθμιστούν τα πτυχία και όχι να υποβαθμιστούν, να κατηγοριοποιηθούν, να περάσει μια αγορά πτυχίων κυριολεκτικά, τριετή, τετραετή, πενταετή. Είναι, και ανάλογα με το πορτοφόλι σου ψωνίζεις. Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε το σκέφτονται είτε έχουν βάλει. Εν πάση περιπτώσει, θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Θα παρά αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα της κυβέρνησης, να χρησιμοποιήσω τα ευρήματα της κοινής γνώμης, της δημοσκοπήσης, το μισό της εκατό, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται, είναι αντίθετο. Φανταστείτε να μπει η συζήτηση πάνω στα πραγματικά θέματα και όχι στα επικοινωνιακά κόλπα του Υπουργείου Παιδείας με τις ερωτοαπαντήσεις. Όταν μπει η συζήτηση για την κατάργηση, για παράδειγμα, του ενιαίου χαρακτήρα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τον αγώνα και το μόχθο της οικογένειας, βεβαίως. Υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα? Μα είναι φανερό με τι όρους θα μπαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με βάση το πορτοφόλι και την ικανότητα ο άλλος να πληρώσει για να σπουδάσει το παιδί. Απ' την άλλη, κυρία Σοφιανέ, δεν είναι παράξενο, ας πούμε, το 2023 να έχουν όλοι με έναν τρόπο ιδιωτικά πανεπιστήμια εκτός από τη χώρα μας? Το παράξενο είναι να επιχειρείται στην Ελλάδα αυτή η αντιδράση. Αφού συμφωνήσουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω για να το ολοκληρώσω, αφού συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχουμε πειρά το τι σημαίνει ενισχύω το δημόσιο νοσοκομείο και ταυτόχρονα ο ιδιωτικός τομέας της υγείας κερδοσκοπεί. Ταυτόχρονα σε συνθήκες COVID να βγαίνουν εκατομμύρια κέρδη από τον ιδιωτικούς επιχειρηματίες στην υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία να υποβαθμίζονται, να είναι στο χάλι που βρίσκονται και μάλιστα με έξαρση καινούρια του COVID υποστελεχωμένα και χωρίς πρόγραμμα εμβολιασμών. Άρα οι συγκρίσεις ιδιωτικό-δημόσιο υπάρχουν. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα. Το κρίσιμο, ναι, θα έλεγα, ναι, είναι να εκφραστεί η αντίδραση, η αντίθεση αυτή που υπάρχει. Ήδη προγραμματίζονται στις 11 του Γενάρη τα πρώτα μαζικά συλλαλητήρια, κύμα καταλήψεων στα σχολεία, στις σχολές, πιστεύω και στους μαθητές, γιατί ο μαθητής Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου δεν είναι ένα αγώνα με τα φροντιστήρια, με το υστέρημα της οικογένειας για να περάσει, για να περάσει και θα αντιμετωπίσει υποβαθμισμένα δημόσια πανεπιστήμια που πολλά ειδικά στην επαρχία κινδυνεύουν με άμεσο κλείσιμο. Να πάμε κάπου αλλού τώρα. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αυτές τις, που ανακοινώθηκαν χθες, πώς τις βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα και πώς κρίνεται και την επαναφορά για πέμπτη φορά. Συνεχή φορά στο, όχι συνεχή, για πέμπτη φορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του κ. Χρυσοχοίδη? Νομίζω με δοκιμασμένες συνταγές η κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει μια αντιδραστική ατζέντα που έχει βάλει μπροστά. Μεταρρυθμίσεις το λέει, δηλαδή νέα αντιλαϊκά μέτρα. Και φυσικά φαίνεται και μια φτώχεια, να το πω έτσι, σε σχέση και με το πολιτικό προσωπικό. Όχι μόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου στην υγεία, όταν επιχείρησε στα πλαίσια των μνημονίων το κύμα κλεισίματος 10.000 νοσοκομιακών κλινών. Πράγματα που τα βλέπουμε σήμερα στην κατάσταση που βρίσκονται τα νοσοκομεία. Θα σας βρουν απέναντι και οι δύο υπουργοί? Μας βρίσκει απέναντι αυτή η πολιτική και φυσικά οι υπουργοί οι οποίοι την υλοποιούν. Αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά προσπαθεί να επιταχύνει τους ρυθμούς, βάζοντας πρόσωπα τα οποία σε μια άλλη περίοδο τα έχει αποσύρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ. Καλά, κύριε Σοφιανέ. Καλή χρονιά να έχετε.